Συνένεση, συνένεση να φτάσουμε στο πάτο. Οργάνωση παντού, να έρθουν τα πάνω κάτω. Σήμερα κινητοποιούμαστε, συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των μικρών και αυταπασχολούμενων και εμείς οι ταξιτζίδες, η Επιτροπή Αγώνα Ταξί. Αυτό που ζητάμε είναι από τα δισεκατομμύρια που πήρε η κυβέρνηση και από αυτά που έχει βγάλει ως πλεόνασμα τα προηγούμενα 4 χρόνια, περίπου 30 δις ήταν το πλεόνασμα μόνο, εδώ και τώρα να καταργηθεί το τέλος επιδεύματος που ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, να την εφαρμόσει τώρα που έχουμε ανάγκη, να ενταχτούμε ξανά όλοι οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες στο αφορολόγητο όριο όπως ήμασταν πριν τα μνημόνια για να μπορούμε να επιβιώσουμε, να απαλλαχτούμε από τις εισφορές του ΕΦΚΑ γιατί το 800 τα ψίχουλα που μας έδωσαν πήγαν στις 4 δόσεις του ΕΦΚΑ που πληρώσαμε, να μπορέσουμε, η υγεία να φύγει μέσα από τις ασφαλιστικές φορές γιατί τη δικαιούνται όλος ο ελληνικός λαός, αλλά και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί λόγω του ότι πληρώνουμε την υγεία και μέσω των ασφαλιστικών εισφορών να διαγραφούν. Είναι πολλά άλλα ακόμα τα αιτήματά μας, όπως παραδείγματος χάρη δημόσια δωρεάν υγεία, να απαδοθούν τώρα τα δημόσια νοσοκομεία με προσωπικό μόνιμο, να χρηματοδοτηθεί όπως πρέπει η υγεία, γιατί ο κορονοϊός θα επανέλθει, το βλέπουμε, και θα πεθαίνουμε στον δρόμο. Σε αυτόν τον δρόμο βαδίζουμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Και καλούμε όλους τους συναδέρφους και όλους τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετέχουν. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, θα συνεχίσουμε. Είμαστε εδώ σήμερα για να καταγγείλουμε την ανυπαρξία των μέτρων από την κυβέρνηση για να στηριχθούμε από την κρίση. Πρωτόγνωρη αυτή η υγειονομική κρίση για τα παγκόσμια δεδομένα, αλλά κάτι που δεν είναι καινούριο είναι η απαξίωση του δημόσιου τομέα υγείας που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή του lockdown για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι ώστε να περιέλθουν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Οι μικρές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν θα χρειαστούν άμεσα μια ανάσα από την κυβέρνηση, η οποία θα δοθεί μόνο εάν ενταχθούμε στο αφορολόγητο και αν ανασταλούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές για όλο αυτό το διάστημα της κρίσης και όχι να μετατεθεί σε ένα εύλογο διάστημα όπως μας έχουν πληροφορήσει, διότι αυτό απλά θα αναβάλει το αδιέξοδο, το οικονομικό, για το επόμενο προσεχές διάστημα. Ήδη η αγορά άνοιξε, η τσίρη είναι πάρα πολύ πεσμένη, αυτά που έρχονται από παντού είναι αυτά, ότι είναι πολύ χαμηλή η κίνηση στην αγορά. Η ΓΕΣΕΒΕ, έχοντας επιβάλει συγκλήφθείο στο κίνημα, δυσκολεύει αυτή την κατάσταση και να σκεφτεί ο κάθε συνάδελφος τι έχει καταφέρει και σε βέως τώρα με αυτή τη στάση. Με διαπραγματεύσεις δεν γίνεται τίποτα. Μόνο με αγωνιστικές διεκδικήσεις θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια μέτρα ελάφρυνσης και ανακούφισης.